Και θα συνδεθούμε με έναν πολύ αγαπημένο μου κύριο, ο οποίος είχε γενέθλια χτες, να ξέρετε. Είχε προχθές γενέθλια. Νίκος Παπαδάκης στην παρέα μας. Αγάπη μου, Νίκο μου, κούκλε μου, καλημέρα. Έκλεισε τα 30. Επιτέλους, πες ότι θα παντρευτούμε στον κόσμο, γιατί περίμενα αυτή τη σύνδεση. Τι κάνεις, Νίκο μου, πώς είσαι? Είμαι καλά, μια χαρά. Εδώ κι εγώ τηρώ τις οδηγίες που μας έχουν πει να μένουμε στο σπίτι και κάνουμε υπομονή. Χρόνια πολλά. Πες μου, πώς έζησες την τούρτα σου, σε παρακαλώ, μόνος σου? Εγώ δεν είχα τούρτα. Με πήρανε φίλοι, με πήρε η ανιψιά μου, η αδερφή μου από Κρήτη, όλα αυτά. Μου είχαν όλοι ένα γλυκό με ένα κερί. Skype. Ζούσα εγώ, το σβήνανε εκεί με τα διάφορα Skype, Viber. Και έτσι, δεν δοκίμασα γλυκό δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Συνάδελφε, τριαντάρισες? Ναι. Ναι, Γρηγόρη μου. Είμαι και εγώ στο 30, το τριάρι μου ήρθε. Να σε ρωτήσω, ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, εντάξει, και πολύ καλός δικός μου φίλος, σας αγαπώ ιδιαίτερα. Σας πραγματικά εγώ, Κατερινάκη, μου το ξέρεις. Παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όμως, νομίζω ότι είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι πολύ κοντά στην εκκλησία. Φέτος μπορεί, παιδιά, υπάρχει πιθανότητα μετά από πάρα πολλά, ποτέ ξανά δεν έχει γίνει, να κάνουμε Πάσχα εκτός εκκλησίας. Βεβαίως. Δηλαδή να μην λειτουργήσουν καθόλου οι εκκλησίες. Βεβαίως. Να μην γίνει ένα στάσιμο ακολουθία. Ακριβώς. Ούτε επιτάφιος, ούτε επιτάφιος, κτλ. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτό. Θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσεις. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που έχει γίνει κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, δεν ξέραμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να υπακούσουμε και εμείς για το καλό όλων μας. Πρώτα απ' όλα υγεία. Και ας κάνουμε αυτό που είπε και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Οικουμενικός. Δεν έχει σημασία να πάμε στην εκκλησία. Μπορούμε την εκκλησία, το σπίτι μας να το κάνουμε εκκλησία. Η πίστη δεν είναι μόνο πηγαίνοντας ένα ναό. Η πίστη την κουβαλάμε, είναι μέσα μας, ο Θεός είναι μέσα μας, τα πιστεύω μας, οι αξίες μας. Είναι δικά μας, κανείς αυτά δεν μπορεί να τα πάρει. Οπότε όταν είμαστε και στο σπίτι μας, το ίδιο πράγμα είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανάγκη. Σωστά. Έχεις απόλυτο βίντεο και να πούμε ότι πάρα πολλά κανάλια και η δημόσια τηλεόραση αυτή τη στιγμή δείχνει κανονικά τη λειτουργία της Εκκλησίας και αυτό θα γίνει και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πολύ σωστά. Και πολύ σωστά κάνει. Έχουν μεγάλη αξία τα λόγια του Νίκου, γιατί είναι πραγματικά κοντά στην Εκκλησία, δεν είναι θεωρητικά. Είναι και ένας καταπληκτικός αγιογράφος. Και κάνει τρομερές αγιογραφίες και μπράβο για την τοποθέτησή σου, Νίκο. Ακριβώς αυτό είναι. Όπως το είπες, αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρεις, Νίκο, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ναι. Δηλαδή, εγώ είχα σοκαριστεί με ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει. Που ήταν έξω από τις εκκλησίες που λειτουργούσαν παράνομα, ρε παιδί μου, τις τελευταίες μέρες. Προχθές τι έγινε, δεν συνελήφθη στα κύθρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κανονικά και έκαναν λειτουργία. Και ρωτάγα τους πιστούς και θυμάμαι μια κυρία να λέει: δεν φοβάμαι καθόλου, εφόσον έχω το Χριστό μέσα μου. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και εμένα αυτό λίγο με φόβησε, θέλω να σου πω, που είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω πάρα πολύ. Δεν πειράζει αν δεν κοινωνήσουμε και μία φορά και ένα μήνα οτιδήποτε. Δεν θα πάθουμε κάτι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Έτσι, μπράβο. Είναι. Εντάξει, λίγο λογική να βάζουμε σε αυτά. Σίγουρα ο Θεός θέλει όλο τον κόσμο καλά και σίγουρα θέλει να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι η στάση του Αρχιεπίσκοπου, παιδιά, είναι συγκεκριμένη. Ούτως ή άλλως να προστατευτούμε εμείς. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κοίταξε, ήταν λίγο θρίλερ η συνεδρίαση. Η αλήθεια είναι ότι με παρέμβαση και μάλιστα κυβέρνησης. Ναι, ο κύριος Κιόδρας βρέθηκε εκεί πέρα για να μπορέσει να μιλήσει και να πει πρακτικά στη σύνοδο αυτό που συμβαίνει, για να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει και η Εκκλησία να προστατεύσει με το δικό της τρόπο τους πιστούς. Και να πούμε ότι ο κύριος. Εννοείται ότι μετά από παρέμβαση έγινε. Αλλά και να πούμε ότι ο κύριος Κιόδρας είχε ένα λόγο παραπάνω να επηρεάσει την Εκκλησία, γιατί ο ίδιος πηγαίνει και ψέλνει ως ψάλτης. Δηλαδή, μάλιστα. Δεν είπε είναι θεωρίες. Άνθρωπος κοντά στο Νίκο Θεό. Μου, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να μας πεις τηλεοπτικά. Θα σε δούμε από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τώρα για τη νέα μιλάμε, η φετινή πάει. Τελείωσε, χάθηκε. Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή και κάποιες σκέψεις να υπήρχαν, πιστεύω θα πάνε πίσω. Δηλαδή, πέρα από τα σταθερά προγράμματα που έχει ένα σταθμός, δεν ξέρω αν μπορεί να επενδύσει, θέλει να κάνει κάτι καινούριο τώρα. Γιατί τελειώνοντας όλο αυτό που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πρέπει να δούμε τι άφησε πίσω το αυτό και πώς θα πάρουμε ξανά τη ζωή στα χέρια μας και θα την κινητοποιήσουμε και θα συνεχίσουμε. Έτσι είναι. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Θα δούμε. Πάντως σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Stay safe που λέμε. Έτσι, να είσαι σπίτι σου, να προσέχεις τον εαυτό σου. Χάρηκα πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα και πίσω πάλι. Νικόλα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και χρόνια πολλά. Πολύ χρόνος, Νίκο μου. Σ' αγαπώ, φιλιά. Ευχαριστώ. Καταλληλάκι. Έλα μου. Να πάρω λίγο από το χρόνο σας. Βεβαίως, πες, βεβαίως, ό,τι θες. Αυτό πέρα το τι συμβαίνει τώρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε τις εντολές και να το περάσουμε. Ας δούμε ότι μέσα στο άσχημο υπάρχει μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και να τα βούμε λίγο με τους εαυτούς μας πάνω απ' όλα. Πρέπει να σεβαστούμε τη φύση, πρέπει να σεβαστούμε αυτό που συμβαίνει και να το αξιοποιήσουμε θετικά. Να δούμε αλλιώς τα πράγματα. Γιατί αν θέλει η φύση. Γιατί άκουσα πριν ότι λέγατε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες συνωμοσίες και. Πέρα από αυτό, η φύση, επειδή έχει ένα δικό της τρόπος και λειτουργεί, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Ακόμα και αυτό να συμβαίνει, η φύση, αν θέλει, το τελειώνει. Αυτά που λέμε τα ακραία καιρικά σε φαινόμενα που συμβαίνουν και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, γιατί βάζουμε τον τίτλο ακραία, αυτό μπορεί να συμβεί και έχεις σε αυτή την περίπτωση. Και δηλαδή, κλείνω μπορεί με αυτά να είναι μια προειδοποίηση και ο επόμενος ιός να είναι χειρότερος, να είναι με τον αέρα, να μην χρειάζεται την επαφή με τον άνθρωπο. Οπότε εκεί τι θα κάνουμε, δεν θα αναπνέουμε. Άστα Νικόλα, δηλαδή, μην το πάμε εκεί, γιατί θα τρελαθούμε, είμαστε ήδη που είμαστε.